Σας έχω πίσω μου. Yeah, yeah. Δεν είναι σωστό. Όταν αποφασίσαμε να κάνουμε την επανάσταση, δεν συλλογιστήκαμε ούτε πώς ήμεθα, ούτε πώς δεν έχουμε άρματα, ούτε ότι οι Τούρκοι βαστούσαν τα κάστρα και τα σπόλεις. Ούτε κανένας φρόνιμος μας είπε «Πού πάτε εδώ να πολεμήσετε με σιτεροκάραβα βασέλα». Αλλά ως μια βροχή έπεσε οι όλους μας η επιθυμία της ελευθερίας μας. Και όλοι και οι κληρικοί, και οι προεστοί, και οι καπεταναίοι, και οι πεπαιδευμένοι, και οι έμποροι, μικροί και μεγάλοι, όλοι συμφωνήσαμε σε αυτό το σκοπό και κάμαμε την Επανάσταση. Εις τον πρώτον χρόνο της Επαναστάσεως είχαμε μεγάλη νομόνια και όλοι ετρέχαμε σύμφωνοι. Ο ένας επήγαινε στον πόλεμο, ο αδερφός του έφερνε ξύλα, η γυναίκα του εζήμωνε, το παιδί του του εκουβαλούσε ψωμί και μπαρουτόβουλον εις το στρατόπεδο. Και αν αυτή η ομόνοια ευαστούσε ακόμη δύο χρόνους, ή θέλαμεν κυριεύσει και την Θεσσαλία και την Μακεδονία και ίσως εφθάναμεν και έως την Κωνσταντινούπολη. Τόσον τρομάξαμε τους Τούρκους, όπου ήκουαν Έλληνα και έφευγαν χίλια μίλια μακριά. Εκατόν Έλληνες έβαζαν πέντε χιλιάδες εμπρός και ένα καράβι μια αναρμάδα. Αλλά δεν ευάσταξε. Ήρθαν μερικοί, και θέλησαν να γίνουν μπαρμπέριδες εις το κασίδι του κεφάλι. Μας πονούσε το μπαρμπέρισμά τους. Μα τι να κάμωμεν. Είχαμε και αυτούν την ανάγκη. Από τότε άρχισε η διχόνοια και χάθη η πρώτη προθυμία και ομόνια. Και όταν έλεγε στον Κώστα να δώσει χρήματα δια της ανάγκας του έθνους ή να υπάγει στον πόλεμο, τούτο σε πρόβαλε τον Γιάννη. Και με αυτόν τον τρόπο κανείς δεν ήθελε ούτε να συνδράμει ούτε να πολεμήσει. Και τούτο εγένοτε επειδή δεν είχαμε έναν αρχηγό και μίαν κεφαλήν, αλλά ένας έμπαινε πρόεδρος έξι μήνες, εσηκώνε το άλλος και τον έριπτε και κάθε το αυτός άλλους και έτσι ο ένας ήθελε τούτο και ο άλλος το άλλον. Ίσως όλοι θέλαμε το καλό πλην καθένας κατά την γνώμη του. Όταν προστάζουνε πολλοί, ποτέ το σπίτι δεν ούτε τελειώνει. Ο ένα λέγει ότι η πόρτα πρέπει να βλέπει στο ανατολικό μέρο, ο άλλο ει το αντικρινόν και ο άλλο ει τον βορέαν. Σαν να ήταν το σπίτι ει τον αραμπά και να γυρίζει καθώ λέγει ο καθένα. Με τούτο τον τρόπο δεν χτίζεται ποτέ το σπίτι, αλλά πρέπει να ήταν ένα αρχιτέκτον όπου να προστάζει πώ θα γίνει. Παρομοίω και εμεί χρειαζόμεθα έναν αρχηγόν και έναν αρχιτέκτονα, ώστε να προστάζει και οι άλλοι να υπακούουν και να ακολουθούν. Αλλά επειδή είμαι θα εις τέτοιαν κατάσταση εξαιτίας της διχονίας, μας έπεσε η Τουρκιά επάνω μας και κοντέψαμε να χαθούμε. Και στου θερινούς επτά χρόνους δεν κατορθώσαμε μεγάλα πράγματα. Εις αυτήν την κατάσταση έρχεται ο βασιλεύς, τα πράγματα ησυχάζουν και το εμπόριο και γεωργία και τέχνε αρχίζουν να προοδεύουν και μάλιστα η παιδεία. Αυτή η μάθηση θα μας αυξήσει και θα μας ευτυχήσει. Αλλά για να αυξήσουμε χρειάζεται και η στερέωση της πολιτείας μας, η οποία γίνεται με την καλλιέργεια και με την υποστήριξη του θρόνου. Ο βασιλιάς μας είναι νέος και συμμορφώνεται με τον τόπο μας, δεν είναι προσωρινός. Αλλά η βασιλεία του είναι διδακτική και θα περάσει στα παιδιά των παιδιών του και με αυτόν και εσά και τα παιδιά σας θα ζήσετε. Πρέπει να φυλάξετε την πίστη σας και να τη στερεώσετε, διότι όταν πιάσαμε τάρματα, είπαμε πρώτα «υπερπίστεως» και έπειτα υπερπατρίδο. Όλα τα έθνη του κόσμου έχουν και φυλάτουν μία θρησκεία και αυτοί οι Εβραίοι, οι οποίοι κατοτρέχοντο και μισούντο και από όλα τα έθνη, μένουν σταθεροί στην πίστη τους. Να μην έχετε πολυτέλεια, να μην πηγαίνετε στους καφενέδες και στα εμπιλιάρδα, να δοθείτε εις τα σπουδά σας και καλύτερα να κοπιάσετε ο λίγον δύο και τρεις χρόνους και να ζήσετε ελεύθεροι εις το επίλουπον τη της ζωής σας παρά να περάσετε τέσσερας, πέντε χρόνους στην νεότητά σας και να μείνετε αγράμματοι, να σκλαβωθείτε εις τα γεραματά σας, να ακούτε τα συμβουλά στο διδασκάλων και κερωτοτέρων και κατά την παροιμίαν μύρια ήξευρε και χίλια μάθαινε. Η προκοπή σα και η μάθησή σα να μην γίνει και πάρνει μόνο δια το ατομό σα, αλλά να κοιτάζει το καλό τη κοινότητα. Και μέσα εις το καλόν αυτό ευρίσκεται και το δικόν σας. Εγώ, παιδιά μου, κατά κακήν μου τύχη, εξαιτία των περιστάσεων, έμεινα αγράμματος. Και δια τούτο σας ζητώ συγχώρηση, διότι δεν ομιλώ καθώς οι διδάσκαλοί σας. Σας είπα όσα ο ίδιος είδα, ήκουσα και εγνώρισα, για να ωφεληθείτε από τα απερασμένα και από τα κακά αποτελέσματα της διχονίας, την οποία να αποστρέφεστε και να έχετε ομόνιαν. Εμείς, εμάς λοιπόν, μη μας πλέον. Το έργο μας και ο καιρός μας επέρασε. Και η μέρα της γενεάς, η οποία σας άνοιξε το δρόμο, θέλει με το λίγον περάσει την ημέρα της ζωής μας, θέλει διαδεχθεί η νύχτα του θανάτου. Καθώς την ημέρα των Αγίων Ασωμάτων, θέλει διαδεχθεί η νύχτα και η αυριανή ημέρα. Είσαι σας μένει να εισάσετε και να στολίσετε τον τόπο όπου εμείς Ελευθερώσαμε και για να γίνει τούτο πρέπει να έχετε ως θεμέλια της πολιτείας την ομόνια, την θρησκεία, την καλλιέργεια του θρόνου και την φρόνιμον ελευθερία. Τελειώνω το λόγο μου. Ζήτω βασιλεύσμα σώθων. Ζήτω η σοφοί διδάσκαλοι. Ζήτω, Ζήτω η ελληνική νεολαία. νεολαία.